Γεια σας. Σήμερα έχω έναν υπολογιστή, ο οποίος εντάξει είναι λίγο παλιός βέβαια, έχουν γίνει κάποιες αναβαθμίσεις και κάνει τώρα το εξής πρόβλημα. Πατάς το κουμπί να ανοίξει και ενώ γυρνάνε τα ανεμιστηράκια δεν δείχνει τίποτα στην οθόνη. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς κάνει. Πατήσω το κουμπί. Ωραία, ανοίγει εδώ κανονικά και αυτή είναι η οθόνη μας. Δεν δείχνει τίποτα, δεν στο πληκτρολόγιο ανάβει κάτι. Και αν το κλείσουμε πάλι, κλείνει κανονικά βέβαια το κουμπί να το κρατήσει πατημένο. Και να το ξανανοίξεις, δεν δείχνει τίποτα. Κάπου εδώ είναι το λαμπάκι της οθόνης, νομίζω δείχνει κόκκινο. Ναι, δεν φαίνεται τώρα στην κάμερα. Τέλος πάντων δεν κάνει τίποτα. Ούτε στο πληκτρολόγιο έχουμε κάποια ένδειξη. Και reset να πατήσω. Κλείνει. Το ξανανοίξουμε. Και πάλι δεν δείχνει τίποτα. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, συνήθως αφαιρούμε την κάτα φυκών, την ξαναβάζουμε, αφαιρούμε τις μνήμες, καθαρίζουμε τις μνήμες, ξανατοποθετούμε, δοκιμάζουμε μία-μία μνήμη. Και το τελευταίο τροφωτικό. Βέβαια, επειδή ενεργοποιείται, βλέπω κανονικά υπολογιστής, πολύ σπάνια περίπτωση να έχουμε τροφωτικό. Τώρα εγώ τα έχω κάνει όλα αυτά, δεν έχω αλλάξει κάτι. Δεν έχω αφαιρέσει την κάρτα γραφικών, έχω βάλει και άλλη κάρτα γραφικών. Έχω αλλάξει τις μνήμες, τις θέσεις, έχω βάλει και άλλες μνήμες, δεν έχει αλλάξει τίποτα, το ίδιο. Οπότε κάποιο πρόβλημα έχουμε με τη μητρική. Έτσι δείχνουν δηλαδή όλα, ότι έχουμε κάποιο θέμα με τη μητρική. Τώρα επειδή τώρα αυτή η μητρική είναι παλιά και έχει δύο chipset, μου έχει τύχει πολλές φορές να έχουμε θέμα με το chipset εδώ. Τώρα για να το διαπιστώσουμε, κλείσω καταρχήν το ρεύμα. Θα ζεστάνω λίγο αυτά εδώ πέρα τα δύο τα chipset, είναι πιο παλιά μητρική, έχουμε δύο chipset εδώ. Να δούμε αν θα ανοίξει η μητρική. Οπότε θα ανοίξω το θερμό αέρα. Εντάξει, χαμηλή θερμοκρασία, περίπου 200 βαθμούς και για μισό ένα λεπτό, ξέρω εγώ, πιο πολύ. Ωραία, έχουμε ζεσταθεί τα chipset. Θα αφήσω λίγο ένα λεπτάκι να κρυώσει λίγο. Και θα δοκιμάσω πάλι να το ανοίξω, να δω αν θα αλλάξει κάτι στον υπολογιστή. Ωραία, τα chipset έχει πέσει η θερμοκρασία τους. Είναι λίγο ζεστά όσο το θέλουμε. Οπότε πάμε να δώσω ρεύμα λίγο, να ανοίξω πάλι τον υπολογιστή. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν, και ο υπολογιστής νομίζω άνοιξε, να τους. Τέλος πάντων, βγάζει εδώ πέρα διάφορα. Πάτω εγώ F1 τώρα. Ωραία. Και τέλος πάντων, ανοίγει τώρα κανονικά η μητρική.
Λογικά άμα τον κλείσω τον υπολογιστή πάλι και τον ξανανοίξω, ωραία, ανοίγει κανονικά τώρα προς το παρόν. Ωραία, βέβαια αυτό είναι, πώς το λένε, μια προσωρινή λύση. Δηλαδή αυτό με το που κρυώσει πάλι θα κάνει πάλι το ίδιο. Δεν θα δουλεύει ο υπολογιστής. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να κάνω τέτοια επισκευή. Εντάξει, είναι και παλιός αυτός ο υπολογιστής. Τώρα είναι Core 2 Duo. Θα αλλάξουμε μητρική, επεξεργαστή και μνήμες RAM. Η αλλαγή βασικά θα γίνει σε επόμενο βίντεο, θα υπάρχει δηλαδή δεύτερο μέρος. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, ελπίζω να το απολαύσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!